Γεια σας φίλοι της αναλογικής διασκέδασης. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Fantasy Gate. Βλέπετε μια κουτάρα σήμερα που έχω δίπλα μου. Αυτό το υπερπαίχνιδο θα σας δείξω. Και μιλάμε για το Card of the Death. Σε αυτό το παιχνίδι είμαστε ήδη νεκροί. Άρα λοιπόν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν χρειάζεται να επιζήσει κανείς. Είμαστε όλοι ήδη νεκροί. Τα βάσανα όμως δεν τελειώνουν. Συνεχίζουμε να μαχόμαστε και στον υπόκοσμο και στον κάτω κόσμο, στον Άδη, για το ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος θα είναι ο μεγάλος champion του υποκόσμου. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε σε αυτό το πανέμορφο, πραγματικά όμορφο και πολύ στρατηγικό παιχνίδι. Στην ουσία μιλάμε για ένα Eurogame, το οποίο το έχουν παντρέψει με θέμα. Είναι αυτά τα υβρίδια τα οποία τελευταία όλο και περισσότερα βγαίνουν στην αγορά και κερδίζουν τις καρδιές μας. Ένα υβρίδιο σημαίνει ότι έχει Eurogame μηχανισμούς, αλλά με μεγάλο θέμα, μινιατούρες, θεαματικό δηλαδή, σαν να παίζεις ένα tabletop παιχνίδι με μινιατούρες, στρατηγικό, τακτικό, σου φέρνει και ένα τέτοιο αίσθημα. Όμορφο πάντρεμα, πετυχημένο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και μπορώ να πω ότι όσες φορές έπαιξα, μπορεί να μην κέρδισα, αλλά ευχαριστήθηκα και βγήκα από το παιχνίδι χορτασμένος και ευχαριστημένος. Αυτό σημαίνει ότι παίξαμε πραγματικά ένα ωραίο παιχνίδι. Θα σας δείξω τι περιέχεται μέσα το κουτάκι, πώς λειτουργούν όλες οι φάσεις και αν αυτό σας κινήσει την περιέργεια, περάστε και από το Fantasy Gate και τσιμπήστε το. Αν σας κίνησα την περιέργεια, μείνετε λοιπόν μαζί μου και παρακολουθήστε τη συνέχεια από το βίντεο. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση, θα ήθελα να επισημάνω στους φίλους ότι αυτό το βίντεο δεν είναι επεξήγηση κανόνων. Δεν είναι το λεγόμενο how to play video. Στην αρχή λοιπόν φίλοι μου, ανοίγουμε το ταμπλό. Δείτε ένα όμορφο και τεράστιο ταμπλό που περιλαμβάνει. Πανέμορφο. Αυτό που πρέπει να πούμε, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα και αν γυαλίζει στα φώτα, τα ποτάμια είναι από μια ρητίνη η οποία λένε, δεν γνωρίζω, δεν το έχω διασταυρώσει, ότι σε black light φωτίζει και σου δίνει ένα μυστικιστικό στυλ, έτσι ένα λίγο creepy, φάντασμα δηλαδή και τα λοιπά, όπως είναι και πράσινο. Έχει λοιπόν αυτό το clue. Κάποια στιγμή θα πάρω μια black light λάμπα και θα το δοκιμάσω. Στη συνέχεια σε αυτό το πεδίο που λέγεται Unity, τοποθετούμε αυτούς τους δείκτες που είναι οι πόντοι νίκης. Αυτοί οι δείκτες μπαίνουν ανάλογα με τον αριθμό παικτών που θα παίξουν το παιχνίδι. Αν για παράδειγμα είμαστε 3 άτομα, θα μπουν 30 δείκτες. Αυτό καθορίζει και το τέλος του παιχνιδιού. Το παιχνίδι θα τελειώσει, μάλλον θα μπούμε στον τελευταίο γύρο, εφόσον ένας παίκτης πάρει και τον τελευταίο δείκτη από αυτό το πεδίο. Μετά ερχόμαστε σε αυτό το σημείο που γράφει η Εθέρεα και τοποθετούμε αυτά τα κρυσταλάκια. Αυτό είναι το νόμισμα, να το πούμε έτσι, το Ethereum, το νόμισμα με το οποίο μπορούμε να πληρώσουμε και να ξεκλειδώσουμε διάφορες ιδιότητες. Στη συνέχεια παίρνουμε τις κάρτες, τη στίβα με τις κάρτες που γράφει ο λόγος και την τοποθετούμε εδώ. Ανακατεύουμε λοιπόν αυτές τις κάρτες και τις τοποθετούμε στο ανάλογο πεδίο. Σε αυτό το πεδίο τοποθετούνται οι Court Death κάρτες, που είναι αυτές με αυτό το εξώφυλλο. Ανακατεύονται αυτές οι κάρτες, οι μεγάλες, έχουν το μέγεθος του Dixit και τις τοποθετούμε εδώ. Επίσης, έχουμε δύο στήλες, η μία είναι αυτή που λέγεται Dread Script και τοποθετούμε έναν δείκτη νεκροκεφαλής στο 0. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι. Δεν έχω την Kickstarter Edition, αλλά την απλή Retail, η οποία περιέχει αυτούς τους δείκτες, τους χάρτινους με την νεκροκεφαλή. Όσοι αγοράσετε από το Fantasy Gate το παιχνίδι, θα λάβετε αυτούς τους δείκτες που έχουμε ετοιμάσει εμείς και είναι βεβαίως πολύ πιο όμορφη, είναι τρισδιάστατη νεκροκεφαλή και δείχνει πανέμορφο όπως αρμόζει σε αυτό το παιχνίδι. Από την απέναντι πλευρά έχουμε και εκεί μια στήλη, έναν μετρητή. Celestian λέγεται αυτός ο μετρητής, τοποθετούμε και εκεί στο 0 έναν δείκτη νεκροκεφαλής.
Σε αυτό το σημείο εδώ πάνω που βλέπετε αυτές τις νεκροκεφαλές, βολεύει να τοποθετήσετε αυτές τις κάρτες, οι οποίες είναι οι κάρτες μυρολογίσματος, Mourner Cards. Υπάρχουν τριών λογιών, αναλόγως σε ποια αδελφότητα απευθύνονται. Είναι η αδελφότητα του κοκάλου, η αδελφότητα της σάρκας και η αδελφότητα του πνεύματος. Σε μία άκρη του ταμπλό τοποθετούμε και αυτές τις τρεις ιδιαίτερες μινιατούρες που είναι οι αρχηγοί, είναι οι έξτρα ήρωες από κάθε guild, οι οποίες δεν μπορούμε να τις αγοράσουμε παρά μόνο με ιδιότητες μέσα από αυτές τις κάρτες μπορούν να έρθουν στην κατοχή μας και να τους χρησιμοποιήσουμε. Όπως επίσης αυτές οι πανέμορφες μεγάλες μινιατούρες που είναι μία, αυτή που βλέπετε εδώ, είναι ο χάρος, αυτός δείχνει ποιος παίκτης είναι ο πρώτος παίκτης σε αυτό το γύρο. Και στην άκρη είναι ο μαλαβέστρος, ο οποίος είναι αυτός εδώ ο κλόουν. Στην άκρη επίσης βάζουμε και αυτά τα τέσσερα ζαράκια, τα οποία θα δίνουν διαφορές. Σε ένα σημείο του τραπεζιού βάζετε και αυτές τις πανέμορφες μινιατούρες για να τις έχετε εύκαιρες και να μπορείτε να παίρνετε όποτε θέλετε μία μινιατούρα μέσα από αυτό το ωραίο τρέι. Κάθε παίκτης παίρνει αυτό το ατομικό του ταμπλό, του χρώματός του που το βλέπετε εδώ, παίρνει αυτά τα 10 σουβέρ, αυτές οι βάσεις θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για τις μινιατούρες, 6 τέτοια δισκάκια με τα οποία θα μετράμε εδώ στα Underworld Guilds πόσες μινιατούρες, πόσο στρατό δηλαδή θα έχουμε, και βέβαια 3 δείκτες με τις νεκροκεφαλές. Εδώ σας ξαναδείχνω την οικαστική παρέμβαση από το Fantasy Gate, τις 3 διάστατες που έχουμε εμείς κατασκευάσει. Αυτές τις νεκροκεφαλές τις τοποθετεί σε αυτά τα σημεία που είναι πιο έντονα τα σύμβολα των συντεχνιών. Αδελφότητες θα ήθελα να τα πω εγώ, αλλά νομίζω το guild είναι συντεχνία. Όπως επίσης κάθε παίκτης παίρνει 2 εταίρια. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να παίξουμε, φίλοι μου, αλλά πρέπει να κάνουμε άλλη μία προετοιμασία. Κάθε παίκτης θα πάρει μία κάρτα από αυτήν εδώ τη στίβα. Μέσα αυτή τη στίβα υπάρχουν κάρτες που ανήκουν σε όλες τις φατρίες και στις 3. Στο πνεύμα, στα κόκαλα και στη σάρκα. Χωρίζουμε τις κάρτες ανά φατριά και δίνουμε από μία τυχαία κάρτα κάθε φατριάς σε κάθε παίκτη. Κάθε παίκτης που λαμβάνει τις κάρτες μπορεί να τις ελέγξει, να δει ποια του αρέσει και θα κρατήσει μία κλειστή δίπλα του. Αυτό είναι το τελικό quest. Όλο μας το παιχνίδι θα πρέπει να το δουλέψουμε προς αυτό το quest για να κερδίσουμε στο τέλος του παιχνιδιού πόντους και ίσως να είναι αυτό το έξτρα ποντάκι το οποίο θα μας δώσει τη νίκη. Είναι η μοναδική κάρτα η οποία μένει κλειστή. Θα δείτε στη συνέχεια οτιδήποτε άλλες κάρτες παίρνουμε μένουν ανοιχτές. Οι υπόλοιποι παίκτες βλέπουν σε τι ιδιότητες έχουμε πρόσβαση και μπορούν αναλόγως να κάνουν το παιχνίδι τους. Το interaction λοιπόν ανάμεσα στους παίκτες είναι μεγάλο. Η αλληλεπίδραση είναι τρελή και πολύ ανταγωνιστική. Είναι το κομμάτι του θεματικού παιχνιδιού που έχουν κουμπώσει μέσα σε αυτό το υβρίδιο όπως ανέφερα στην αρχή. Η καρτούλα είναι μεν κλειστή, αλλά όπως είπαμε ανήκει σε μία φατριά. Το σε ποια φατριά ανήκει θα πρέπει να το δηλώσει κάθε παίκτης με αυτούς εδώ τους δείκτες. Εγώ λοιπόν έχω πάρει καρτούλα που ανοίξει τη φατριά της σάρκας, άρα θα πάρω τον δείκτη της σάρκας και θα τον τοποθετήσω εδώ στο faction, σε αυτό το σημείο στο ταμπλό μου. Κάθε παίκτης λοιπόν βλέπει ποιανής φατριάς quest έχει πάρει ο αντίπαλός του. Ταυτόχρονα με την επιλογή του quest θα πάρουμε και από αυτές τις κάρτες πένθους που έχουμε πει πιο μπροστά, που αναφέραμε, τις ανάλογες αρχικές κάρτες της κάθε φατριάς. Οι αρχικές κάρτες αναγνωρίζονται με αυτή τη σημεούλα που έχουν εδώ πάνω. Άμα δείτε, ωραία, τις έχουν πάνω. Έχω λάβει λοιπόν quest από την φατριά της σάρκας, θα πάρω τις αρχικές κάρτες της σάρκας, θα διαλέξω μία και θα τη βάλω δίπλα μου. Αν έχουν διαλέξει 2 παίκτες, με βάση ποιος είναι πιο κοντά στον πρώτο παίκτη θα διαλέξει πρώτος, θα δώσει μετά στον άλλον παίκτη να διαλέξει εκείνος. Οι κάρτες οι οποίες δεν διαλέχτηκαν ανακατεύονται μαζί με τις στίβες και μπαίνουν στη θέση και είμαστε έτοιμοι τώρα, έτοιμοι για να μπούμε στη μάχη το ποιος θα διεκδικήσει τον κάτω κόσμο.
Όπως βλέπετε εδώ σε αυτή την κάρτα, με πένθους την οποία έλαβα, υπάρχει εδώ και μια φιγούρα μιας μινιατούρας. Αυτές οι φιγούρες θα μας δώσουν να καταλάβουμε ποια μινιατούρα θα πάρουμε. Κάθε φορά που παίρνουμε μια κάρτα πένθους θα λάβουμε και μια μινιατούρα. Υπάρχουν, όπως είπαμε, τρεις φατριές από μινιατούρες. Κάθε φατριά έχει δύο διαφορετικές φιγούρες. Αυτό είναι σημαντικό και το βλέπουμε ανάλογα με τη φιγούρα που είναι σχεδιασμένη σε αυτή την κάρτα. Εκτός λοιπόν από την ιδιότητα, λαμβάνουμε και μία μινιατούρα, βάζουμε το σουβέρ το δικό μας και την τοποθετούμε εδώ στην κρύπτη. Ταυτόχρονα με αυτό θα πάρουμε και το δισκάκι μας και θα το τοποθετήσουμε στον οίκο της μινιατούρας, εκεί που ανήκει η μινιατούρα. Εδώ ανήκει αυτή. Αυτό είναι σημαντικό, αυτή η υπόδειξη, θα δείξει ποιος παίχτης υπερτερεί σε έναν οίκο και μπορεί να κάνει χρήση της ιδιότητας αυτού του οίκου. Περισσότερες μινιατούρες ανεβάζουμε αυτόν τον δείκτη και μπορούμε έτσι να διεκδικήσουμε εμείς την ιδιότητα αυτού του οίκου. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τον γύρο μας. Ο κάθε γύρος αποτελείται από 8 φάσεις, όπου η τέταρτη φάση είναι το ζουμί του παιχνιδιού. Πρώτη φάση. Θα πάρουμε χρήματα. Θα πάρουμε λοιπόν εταίρια. Πώς τα παίρνουμε αυτά? Ο πρώτος παίκτης, ο οποίος είναι ο κάτοχος του χάρου, θα πάρει ζάρια τόσα όσοι είναι και οι παίκτες που παίζουν. Αν είμαστε δύο παίκτες, θα πάρει δύο ζαράκια. Τα ρολάρει και ανάλογα με τη ζαριά που έχει φέρει, θα βγάλει από το απόθεμα τόσα εταίρια. Έχουμε λοιπόν 6. Τώρα πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση. Αυτά τα εταίρια θα πρέπει να τα μοιράσει σε στίβες πόσοι είναι οι παίκτες συν ένα. Αν είμαστε δύο παίκτες, θα πρέπει να κάνει τρεις στίβες με αυτά τα εταίρια τα οποία έφερε στη ζαριά. Μπορεί να κάνει τη μοιρασιά όπως θέλει. Να τα βάλει όλα σε ένα πουλ, σε ένα πυλώνα, 0 όλοι οι υπόλοιποι, μπορεί να τα μοιράσει ισόποσα όπως αυτός επιθυμεί και νομίζει ότι είναι πιο καλά. Αλλά προσοχή, ο πρώτος παίκτης ο οποίος θα κάνει τη μοιρασιά θα τραβήξει τελευταίος. Πρώτος θα πικάρει όποιος κάθεται αριστερά του. Μπορεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο κάποιος να πάρει τα περισσότερα και να περισσέψουν λίγα που δεν έχει διαλέξει κανείς, γιατί είναι συν ένα οι στίβες, που εκείνα που δεν διαλέχτηκαν θα πάνε εδώ στο κτίριο νούμερο 1. Οι παίκτες έχουν πάρει τα εταιρεία τους και τα βάζουν εδώ στην αποθήκη. Δεύτερη φάση. Wallow cards. Κάθε παίκτης τραβάει μία κάρτα wallow. Για να τις γνωρίσουμε. Wallow cards υπάρχουν. Αυτές οι mob που έρχονται κάτι racker, κάτι δαίμονες. Υπάρχουν location. Υπάρχουν artifact. Υπάρχουν events. Υπάρχουν followers. Εκτός από τα artifact και αυτές τις mob κάρτες, οι υπόλοιπες κάρτες θα ξεσκαρταρθούν στο τέλος κάθε γύρου. Είναι λοιπόν ένα μικρό quest, μια μικρή ιδιότητα που μπορούμε να κάνουμε χρήση μέσα στο γύρο, στον ενεργό γύρο και να πάρουμε περισσότερους πόντους. Είναι αρκετά δυνατές ιδιότητες. Αν δεν τις χρησιμοποιήσουμε, τζάμπα τις κρατήσαμε, θα ξεσκαρταρθούν. Τα artifact μένουν για πάντα, ενεργοποιούνται, τα γυρνάμε ανάποδα εφόσον τα ενεργοποιήσαμε και μπορούμε στο clear phase, στο τέλος κάθε γύρου, να τα ξαναφρεσκάρουμε και να τα έχουμε έτοιμα. Να δούμε όμως λίγο αυτές τις mob καρτούλες. Όταν βγει μια τέτοια mob καρτούλα, τότε έρχεται στο παιχνίδι ένας τέτοιος mob δαίμονας. Αυτοί οι racker επισκέφτονται ένα κτίριο της πρωτεύουσας και το επιτίθονται. Αυτός θα έρθει εδώ. Εάν ο παίκτης που τράβει σε αυτή την καρτούλα είχε εκεί μια μινιατούρα, τότε θα έπρεπε να γίνει μάχη. Μπορεί να γίνει όμως μάχη και μετέπειτα μέσα στο γύρο, αλλά μόνο αυτός που έχει αυτή την κάρτα. Εάν λοιπόν ήταν εδώ μια δική μου μινιατούρα και βρισκόταν εκεί ο ράκερ, εκείνη τη στιγμή γινόταν μάχη. Ρολάρουμε ένα ζάρι. Ωραία. Από το 1 έως το 3 χάνω τη μάχη. Από το 4 έως το 6 κερδίζω τη μάχη. Άμα χάσω τη μάχη, φεύγει η μινιατούρα εκτός παιχνιδιού, σκοτώνεται. Άμα κερδίσω, κερδίζω μινιατούρα και κάποια άλλα καλούδια. Τα πέναλτι σε αυτό το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλα και θα πρέπει να προσέχουμε να τα αποφύγουμε. Στην επόμενη φάση, η τρίτη φάση είναι οι court drafting cards. Είναι λοιπόν αυτές εδώ οι κάρτες οι μεγάλες που θα draftάρουμε. Ανάλογα πόσοι παίκτες παίρνουν μέρος, παίρνουμε και ανάλογες κάρτες. Βλέπετε δίπλα μου την καρτέλα πόσες κάρτες παίρνουμε ανάλογα με τους παίκτες. Αν είμαστε δύο, θα πάρουμε 6. 2, 4, 5, 6. Κοιτάει ο παίκτης τις καρτούλες, διαλέγει μία, τις δίνει στον επόμενο παίκτη. Αν είμαστε δύο, εναλλάσσουμε τις κάρτες μας. Λαμβάνουμε από τον δεξί παίκτη, διαλέγουμε πάλι μία, δίνουμε πάλι αριστερά. Στον επόμενο γύρο θα αλλάξουμε τη φορά. Γνωστό είναι νομίζω σε όλους μας αυτό το drafting σύστημα. Κάποια στιγμή θα ξαναέχουμε 6 κάρτες στα χέρια μας.
ή όσες τέλος πάντων ξεκινήσαμε, τις αφήνουμε στην άκρη για να πάμε στην επόμενη φάση. Φτάσαμε λοιπόν στην τέταρτη φάση, στην Action Phase, το ζουμί του παιχνιδιού. Κάτω από την κάρτα σύνοψης υπάρχει αναλυτικά γραμμένο πώς λειτουργεί η Action Phase. Εδώ μπορούμε να παίξουμε μια τέτοια κάρτα. Παίζοντας λοιπόν μια τέτοια κάρτα, την ανοίγουμε. Οι καρτούλες αυτές έχουν ένα σύμβολο σε ποια φατριά ανήκουν, το όνομα, εικονογράφηση, δύο ιδιότητες. Μπορούμε να κάνουμε χρήση μόνο μία από τις δύο ιδιότητες, εκτός αν έχουμε ένα artifact ή κάποια άλλη ενέργεια που θα μας ευκολύνει ώστε να ενεργοποιήσουμε και τις δύο. Εδώ συγκεκριμένα τι γίνεται, αυτός ο Odium είναι ένας ήρωας από τη φατριά της Σάρκας. Αυτοί οι ήρωες μπορούν να ελεγχθούν μόνο με τις κάρτες τους και θα πρέπει στο τέλος του γύρου, στο clear face, να ξαναπάνε πίσω στο απόθεμα. Έρχεται αυτός, του βάζουμε ένα σουβέρ για να ξέρουμε ποιανού ανήκει και τον τοποθετούμε σε ένα κτίριο. Όταν μπει σε αυτό το κτίριο ένας άλλος παίκτης θα πρέπει να μας πληρώσει. Διόδια. Εάν είχα κάνει την κάτω ενέργεια, βλέπουμε εδώ θα πάρω 2 πόντους νίκης. Είναι αυτοί εδώ οι πόντοι, συμβολίζονται με αυτό το χρυσό το εικονίδιο. Και θα ανεβάσω κατά ένα το Celestial Track. Θα πρέπει να προσέχουμε αυτά τα δύο track αριστερά και δεξιά να τα κρατάμε χαμηλά. Και θα δείτε στη συνέχεια γιατί. Αν έπαιζα μια άλλη καρτούλα, να δούμε και αυτή την κάρτα που είναι ο Χάρος. Με αυτόν τον τρόπο, όποιος παίξει αυτή την καρτούλα θα πάρει και την κάρτα του Χάρου και θα είναι ο πρώτος παίκτης στον επόμενο γύρο. Ο Χάρος έχει σαν ιδιότητα να λύσει μια ισοπαλία στο όφελος του κατόχου του. Αντί να παίξω λοιπόν κάρτα, θα μπορούσα να κάνω και επιστράτευση. Ένα recruit. Recruit κάνουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, πληρώνω 3 εταίρια και ανεβάζω το Move Track κατά ένα. Και μπορώ να πάρω μία φιγούρα όποια θέλω, όχι τους ήρωες, έτσι, τις άλλες φιγούρες. Παίρνω λοιπόν μία μινιατούρα, βάζω το σουβέρ και τη βάζω εδώ στην κρύπτη. Στην κρύπτη εμφανίζονται οι μινιατούρες οι οποίες μου ανήκουν. Αμέσως όμως θα πρέπει να πάρω και να τοποθετήσω αυτόν τον δίσκο στον οίκο που ανήκει αυτή η μινιατούρα. Το βάζω εδώ. Αν είχα πάρει από τον ίδιο οίκο, απλά θα το μετακινούσα μία θέση. Μπορώ να κάνω recruit και με άλλον τρόπο. Δίνω 5 εταίρες στο απόθεμα και διαλέγω μία κάρτα πένθους. Διαλέγω μία φατρία, παίρνω 2 κάρτες. Από αυτές τις 2 διαλέγω μία, την έχω ανοιχτή δίπλα μου, την άλλη τη βάζω από κάτω και παίρνω βέβαια τη μινιατούρα που δείχνει αυτή η κάρτα. Έτσι θα πάρω και αυτή τη μινιατούρα, που τι, αυτή εδώ είναι, να τη. Θα βάλω το σουβέρ, θα μπει στην κρύπτη και τοποθετώ και το δίσκο μου στον ανάλογο οίκο. Αυτές οι καρτούλες είναι ανοιχτές όπως βλέπετε και οι άλλοι παίκτες βλέπουν τις ιδιότητες που έχουν. Πάρα πολύ ισχυρό να έχουμε και καρτούλες, να παίζουμε ιδιότητες, να έχουμε και στρατό. Νομίζω είναι καλό, βέβαια κοστίζει παραπάνω. Και μην ξεχνάμε ότι θα ανεβάσουμε και το track μια θέση. Έτσι κάνουμε recruit. Θα μπορούσαμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε μία από αυτές τις κάρτες. Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μία τέτοια κάρτα, λαμβάνουμε υπόψη μας το κειμενάκι, γιατί μπορεί να υπάρχει μία χρονική στιγμή ιδιαίτερη που μπορεί να παιχτεί. Αν δεν υπάρχει, τότε μία φορά στο γύρο μας όποτε θέλουμε, τη γυρνάμε ανάποδα για να δείξουμε ότι αυτή την εκτελέσαμε, εκτελούμε την ιδιότητα που μας αναγράφει. Το να γυρίζουμε τις κάρτες είναι σημαντικό, υπάρχουν ενέργειες οι οποίες αναφέρονται σε ενεργές και μη ενεργές κάρτες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε relocate μία φιγούρα. Αυτό σημαίνει να μεταφέρω από την κρύπτη μέσα στην πρωτεύουσα σε έναν οίκο ή από ένα κτίριο να φύγει και να πάει σε ένα άλλο κτίριο η μινιατούρα μου. Αυτή η μεταφορά έχει ένα κόστος influence. Είναι αυτές εδώ οι 3 μπάρες που ανήκουν στις 3 φατριές και μαζεύουμε influence points. Αν έχω λοιπόν μεταφέρει τη μινιατούρα μου εδώ, τότε λαμβάνουμε υπόψη την φατριά που ανήκει αυτό το κτίριο. Από αυτή την μπάρα θα κατεβάσουμε μια μονάδα influence με την νεκροκεφαλή μας. Αν είμαστε στο 0, δεν μπορούμε απλά να κάνουμε αυτή την κίνηση και να θυμάστε ότι σε αυτό το παιχνίδι, αν δεν έχετε να πληρώσετε, συνήθως δεν μπορείτε να κάνετε και την ενέργεια. Και τέλος, μπορούμε να κάνουμε πάσο. Το πάσο είναι σημαντικό. Εάν κάνω πάσο, μπορούν να παίξουν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες και όταν έρθει η σειρά μου, να θελήσω να ξαναπαίξω. Μπορώ να αναιρέσω το πάσο μου με το που θα ξανάρθει η σειρά μου. Έτσι, έχω διαβάσει τις κινήσεις των άλλων παίκτων και συνεχίζω. Αν βέβαια είμαι άτυχος και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες κάνουν και αυτοί πάσο, τότε κλείνει και αυτή η φάση Action Phase. Πάμε στην επόμενη, πέμπτη. Πέμπτη φάση είναι κάνουμε έλεγχο της Move στήλης. Αυτό είναι σημαντικό για τις φιγούρες που βρίσκονται μέσα στα κτίρια.
Δίπλα από την νεκροκεφαλή, από τη θέση της νεκροκεφαλής, υπάρχει ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός μας δείχνει πόσες φιγούρες επιτρέπεται να βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα κτίριο. Αν είχα τρεις φιγούρες μέσα σε αυτό το κτίριο και βρισκόταν εδώ αυτή η νεκροκεφαλή που μας λέει ότι μόνο δύο επιτρέπονται, τότε θα πρέπει να πάρω ένα ζάρι και για κάθε φιγούρα να ρίξω μια ζαριά. Από το 1 μέχρι το 2 φεύγει η μινιατούρα και γυρίζει πίσω στην κρύπτη. Από το 3 έως το 6 η ζαριά μένουν, οι μινιατούρες εκεί μέσα επιτρέπονται να μείνουν λοιπόν. Μετά τον έλεγχο της Mauve μπάρας πάμε στον έλεγχο της πράσινης μπάρας Celestial. Εδώ λοιπόν πρέπει να πληρώσουμε το κόστος μας προς τον Άδη για την ύπαρξή μας στον κάτω κόσμο. Το πόσα θα πληρώσουμε μας το δείχνει ο αριθμός που βρίσκεται δίπλα από την νεκροκεφαλή συν τους παίκτες που παίζουμε. Άρα εδώ αυτή τη στιγμή θα ήταν 3 και αν ήμασταν 2 παίκτες συν 2, 5 εταίρια θα έπρεπε να πληρώσουμε προς τον Άδη για να μας επιτρέψει την ύπαρξη. Μας βοηθάν τα εταίρια που βάλαμε στην αρχή του γύρου στο κτίριο νούμερο 1. Άρα 2 έχουμε από εδώ και πρέπει να πληρώσουμε άλλα 3. Όλοι οι παίκτες παίρνουν τα εταίρια που έχουν στο απόθεμά τους. Καλό είναι λοιπόν να μην ξοδευόμαστε πάρα πολύ και κρυφά διαλέγουμε μια ποσότητα. Τεντώνουμε το χέρι μπροστά, το ανοίγουμε όλοι ταυτόχρονα και βλέπουμε εάν το άθροισμα όλων των εταίριων που έχουμε πληρώσει καλύπτει ή υπερκαλύπτει την απέτηση που έχει ο Άδης. Αν εδώ χάσουμε, θα έχουμε πέναλτι, θα χάσουμε πόντους, όποιος έχει βάλει τα λιγότερα ή και καθόλου θα έχει μεγαλύτερο πέναλτι, άρα λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πέναλτι εάν αποτύχουμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω αυτό το νούμερο 10. Η κορυφή τους που αναγράφεται το 10 έχουν από δίπλα ένα ισχυρό πέναλτι. Ο παίκτης ο οποίος θα ανεβάσει τον δείκτη στο 10, εκείνη τη στιγμή θα υποστεί ένα μεγάλο κακό. Ο παίκτης που είναι δίπλα του θα διαλέξει μια καρτούλα από αυτές τις κάρτες πένθους και θα την ξεσκαρτάρει εκτός παιχνιδιού. Οι κάρτες πένθους όμως είναι συνδεμένες με μια μινιατούρα. Άρα λοιπόν και η μινιατούρα αυτής της κάρτας θα φύγει και αυτή. Και βέβαια θα πέσει ο δείκτης ή θα φύγει τελείως ο δείκτης που δείχνει πιανού οίκου άνοικε αυτή η μινιατούρα που αυτή τη στιγμή έφυγε. Έτσι θα χάσουμε ενέργειες, ένα ισχυρό πλήγμα το οποίο θα φάμε εάν φτάσει επάνω στο 10. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και αυτή η συνεννόηση, να το πούμε έτσι, μπορεί να υπάρχει διπλωματία, να κρατάμε αυτές τις μπάρες χαμηλά. Μετά τον έλεγχο από αυτές τις δύο στήλες, πάμε στις ενέργειες των κτηρίων και μετά στις ενέργειες των οίκων. Πού υπερτερούμε στα κτίρια? Εκεί που υπερτερούμε, ενεργοποιούμε την ενέργειά τους. Εάν υπάρχει ισοπαλία δεν ενεργοποιεί κανείς, παρά μόνο ο παίκτης που έχει τον Άδη μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για να κερδίσει αυτή την ισοπαλία. Μετά από τα κτίρια πάμε στους οίκους και εκεί που υπερτερεί ένας παίκτης ενεργοποιεί και την ιδιότητα που έχει από κάτω. Ένας οίκος και εδώ να πούμε στην ισοπαλία δεν ενεργοποιεί κανείς και αν δεν έχει χρησιμοποιήσει ο παίκτης που έχει τον Άδη για μια ισοπαλία μέσα στην πρωτεύουσα μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να λύσει μια ισοπαλία στους οίκους. Και μετά από αυτό κλείνει ο γύρος με το clean up phase όπου γυρνάμε πίσω hollow cards, ό,τι χρησιμοποιήσαμε ή όχι, κάρτες οι οποίες ήταν κλειστές τις ξανανοίγουμε, κάνουμε λοιπόν ένα φρεσκαρισματάκι για να ξεκινήσει ο επόμενος γύρος. Πριν πάμε στο τελικό σκοράρισμα, να επισημάνω αυτόν εδώ το δείκτη. Αυτός ο πράσινος ο δείκτης είναι σημαντικός. Όταν λοιπόν θα επεξεργαστούμε τους οίκους, όποιος κερδίζει αυτόν εδώ τον οίκο, αυτός παίρνει και αυτόν τον δείκτη και τον έχει μέχρι κάποιος να τον περάσει στις μινιατούρες σε αυτόν εδώ τον οίκο. Αυτός ο δείκτης σε προστατεύει από αυτήν την Mauve μπάρα. Έχεις λοιπόν ανοσία σε πόσες μινιατούρες σου βρίσκονται μέσα σε έναν οίκο. Πώς σκοράρουμε τώρα στο τέλος του παιχνιδιού? Το παιχνίδι όπως είπαμε τελειώσει όταν έχουν μοιραστεί όλοι αυτοί οι δείκτες Unity από το κεντρικό ταμπλό και έχουν φτάσει στα ταμπλό των παικτών. Κλείνει ο τελευταίος ο γύρος. Σημαντικό να πούμε όταν κλείσει ο γύρος και θα παίξουν όλοι οι παίκτες μέχρι να κάνουν όλοι πάσο και αν είναι να πάρουν πόντους τέτοια Unity tokens μπορούν να πάρουν από το σακουλάκι, από το απόθεμα άσχετα άμα έχουν τελειώσει πάνω στο ταμπλό. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, όταν όλα αυτά τα έχουμε κάνει, μετράμε το τελικό σκοράρισμα. Πόσα unity έχουμε? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 για παράδειγμα. Αθροίζω και τη θέση που βρίσκονται οι νεκροκεφαλές μου στις μπάρες του influence, βρίσκονται αυτή τη στιγμή και οι 3 στο 6, αθροίζω άλλους 18 πόντους και ανοίγω και το quest μου να δω αν το έχω πετύχει. Το quest μου τι λέει? Αντί για ένα πόντο,
τα οι δείκτες Unity θα μου δώσουν 2 πόντους. Πάρα πολύ ισχυρό λοιπόν αυτό. Άρα θα έχω 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 πόντους από αυτά τα λίγα Unity tokens. Αθροίζουμε λοιπόν όλα αυτά μαζί και βλέπουμε ποιος θα γίνει τελικά ο μεγάλος νικητής του κάτω κόσμου. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι αυτή εδώ η υπερπαιχνιδάρα, το Card of the Death. Σας λέω ότι το ευχαριστιέμαι πάντα. Είναι πανέμορφο επάνω στο τραπέζι, δεν είναι δύσκολο. Βλέπουμε μεγάλο κουτί, βλέπουμε μινιατούρες και αμέσως είμαστε λίγο προκατελημένοι. Καθόλου, μπορεί να παιχτεί και από παιδιά, σας λέω. Το κείμενο που αναγράφεται είναι λίγο, μπορείς να το παλέψεις. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Υπάρχει κόντρα, αρκετή κόντρα. Στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να μην σας βγει, αλλά αν είστε και καλός Eurogamer και σας αρέσουν αυτού του είδους παιχνίδια, θα την ανακαλύψετε και θα δείτε το κούμπομα που έχει με τα θεματικά παιχνίδια. Μεγάλη κόντρα λοιπόν ανάμεσα στους παίκτες. Κάλλιστα θα μου πει κάποιος, θα μπορούσε το παιχνίδι αυτό να μην είχε μινιατούρες. Θα συμφωνήσω, θα μπορούσε να είχε κυβάκια ή οτιδήποτε άλλα πιόνια. Η μινιατούρα όμως του δίνει έναν άλλο χαρακτήρα. Σε μαγεύει, σε ταξιδεύει το παιχνίδι με τις μινιατούρες και με το θέαμα. Αυτό το πανέμορφο ταμπλό, η εικονογράφηση, αυτή η σκοτεινή, το γυάλισμα που έχει επάνω το ταμπλό, όλα αυτά συνεισφέρουν το να βγεις από το παιχνίδι χορτασμένος και να πεις τι παιχνιδάρα έχω παίξει. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, παιδιά, θα χαρώ για τα like σας. Με βοηθάτε πάρα πολύ να κάνετε like τα βίντεό μου και βέβαια με βοηθάτε ακόμα περισσότερο αν κάνετε subscribe. Αν βέβαια το έχετε κάνει ήδη, ενεργοποιήστε την καμπάνα για να ενημερώνεστε για κάθε βίντεο καινούριο το οποίο σηκώνω στο YouTube. Από το Fantasy Gate, φίλοι μου, να έχετε φανταστικές μέρες και πανέμορφα επιτραπεζομαζέματα. Γεια σας!